Κοντά μας ο Δημήτρης Αγιουκούδης, ο σκόρερ του σημερινού παιχνιδιού για την Σαντορίνη. Παρά τον γκολ που πέτυχες όμως, η ομάδα έμεινε για ένα ακόμα παιχνίδι μακριά από την νίκη. Ποιες είναι οι εντυπώσεις από το παιχνίδι? Σίγουρα πιστεύω ότι έπρεπε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, μια στο πρώτο και δύο στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί το προτάσμα έχει ακόμα 5 και ένα μάτς ξαναβολή σε 6 αγωνιστικές και πρέπει να κλειδώσουμε την παραμονή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σας προβληματίζει καθόλου έτσι που σκοράρετε με δυσκολία? Γιατί ευκαιρίες δημιουργείται στους αγώνες. Εντάξει, το γκολ κάποιες στιγμές μπορεί να έρθει εύκολα, κάποιες δύσκολα. Το θέμα είναι να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, ώστε όπως είδατε και εσείς σήμερα να μετουσιώσουμε τις ευκαιρίες σε γκολ, ώστε να έχουμε και το θετικό αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν βάλεις ευκαιρίες γκολ, κάποιες φορές μπάλεις στη τιμωρή. Ήταν μια πολύ όμορφη φάση στον γκολ που πέτυχες. Ένας όμορφος συνδυασμός με τον Σάκη τον Κανούλα. Μου φαίνεται η πρώτη φορά που παίξατε στο αρχικό σχήμα μαζί? Όχι, έχουμε ξαναπαίξει στο Βλαχιώτη που κερδίσαμε 1-0. Ο Σάκης είναι ένας πολύ καλός παίχτης, με είδε και θεωρώ ότι από την πάσα του ήταν πιο εύκολο για μένα να σκοράρω. Ήταν πάρα πολύ καλή πάσα που μου έκανε. Τώρα για τη συνέχεια το είπες, ότι πάντως έχετε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Πώς σας έχει επηρεάσει αυτό το πήγαινε έλα να μην έχετε μια σταθερή έδρα? Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Είχαμε συνηθίσει το γήπεδο της Νάξου και όπως αν δείτε κιόλας είμαστε αίτητοι εκεί πέρα, χωρίς να έχουμε δεχτεί και γκολ. Ήταν λίγο περίεργο που ήρθαμε ως εντός έδρας να παίξουμε στο Εγάλαιο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα την άλλη Κυριακή ευελπιστώ να είμαστε στην έδρα μας που είναι η Νάξο και εκεί νομίζω είμαστε πιο δυνατοί. Το έχουμε αποδείξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.